Λοιπόν, έρχομαι ξανά στην Κύπρο. Ήρθε ο Νοέμβρης, είπαμε κάθε ένα, δυο, τρεις το πολύ μήνες εγκοτάμε στην Κύπρο. Γιατί σας αγαπάω, γιατί ξέρω ότι και εσείς με αγαπάτε. Και αυτή τη φορά πάλι. Ξεκινάω, θα κάνω αρκετές εκδηλώσεις, αλλά τώρα θα σας πω για την πρώτη. Φιλανθρωπική ομιλία. Με θέμα «Ζωή έρωτας, Θεός και ελευθερία». Μ' άρεσε όλοι αυτό το θέμα που μου δώσανε. Θα γίνει τώρα από την ομάδα «Δικαίωμα Ελπίδας» για άτομα με αναπηρία. Τους αγαπώ πολύ γιατί κάνουν πάρα πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο, πάρα πολύ έργο σε εκείνα τα παιδιά που έχουν βαρύνει πάνω τους προβλήματα και ανάγκες και δυσκολίες που εμείς δεν τα έχουμε. Πάμε λοιπόν, ελάτε όλοι μαζί να γίνουμε μια τεράστια αγκαλιά και να τους βοηθήσουμε. Συμβολικό είναι το ποσό που θα δίνουμε ο καθένας, τίποτα, για να τους βοηθήσουμε. Πάμε λοιπόν και θα έχει και τραγούδια, θα έχει την ομάδα. Τους καταδόρους του Ζήνωνα, δεν τους ξέρω, δεν τους έχω ακούσει. Αλλά μου είπαν ότι είναι υπέροχοι τραγουδιστές. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε καντάδες ζωής και αγάπης και λατρείας σε αυτά τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Η εκδήλωση θα γίνει στη Λάρνακα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου. Και θα είναι, ακούστε τώρα, ημερομηνία, μην τη χάσουμε, 17 Νοέμβρη. Δεν την ξεχνάμε. Στις 5.30 ώρα το απόγευμα. 5.30 ώρα το απόγευμα, 17 Νοέμβρη, στη Λάρνακα, στην αίθουσα του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του, για να σας χαρώ και να μα χαρείτε. Αγκαλιά τεράστια θα έχω για όλους σας. Σας αγαπώ, Κύπρος, σας αγαπώ.